Πάμε ευθύς αμέσως να καλημερίσουμε τον σημερινό μας φιλοξενούμενο. Είναι ο κύριος Γιώργος Άστρας, υποψήφιος βουλευτής με τον Δημοκρατικό Συναγερμό στη Λευκοσία. Καλή σας ημέρα, καλώς ορίσατε. Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δούμε, κύριε Άστρα, μαζί θέματα πανδημίας και φυσικά τις βουλευτικές εκλογές. Φαίνεται ότι μετά από 15 περίπου μήνες επιστρέφουμε σιγά-σιγά στην κανονικότητά μας. Πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα? Είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι. Φαίνεται ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Ο κόσμος έχει αγκαλιάσει το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι τα κρούσματα πέφτουν. Νομίζω χθες είχαμε 69 κρούσματα. Ευελπιστώ ότι σήμερα θα συνεχιστεί η κάθοδος των κρούσματων και θα μειωθούν περαιτέρω οι θανάτοι. Αξίζει να πούμε ότι έχουν σχεδόν αδειάσει τα νοσοκομεία και προχωρούμε προς την τελική φάση και με περαιτέρω χαλαρώσεις. Βλέπετε να επιτυχάνεται ο στόχος για εμβολιασμό του 70% περίπου του πληθυσμού μέχρι το τέλος Ιουνίου? Όπως το είχαμε υπολογίσει, ναι, και είναι ένα σχετικό ορόσημο αυτό, γιατί πιστεύουμε αυτό θα δημιουργήσει και την ανοσία γέλης τη λεγόμενη. Γιατί υπάρχουν άτομα ανάμεσά μας που για τον ΑΒ λόγο δεν θέλουν να εμβολιαστούν ή δεν μπορούν να εμβολιαστούν. Επομένως αυτό θα μας βάλει σε ένα ασφαλέστερο επίπεδο. Θέλετε τώρα να σχολιάσετε λίγο το θέμα με το AstraZeneca και την χθεσινή σύσταση βέβαια του Υπουργείου Υγείας για τους κάτω των 50 ετών να επιλέγουν τα εμβόλια της Pfizer και της Moderna, γεγονός που με το άκουσμα αυτής της συζήτησης προκλήθηκαν έτσι κάποιες αντιδράσεις, ανησυχίες καλύτερα αν θέλετε, από πολίτες που έχουν ήδη χορηγηθεί το εμβόλιο της AstraZeneca. Ναι, είναι κατανοητή η ανησυχία του κόσμου. Φυσικά, να μην ξεχνάμε ότι είμαι γιατρός και για τον γιατρό μετράνε οι θανάτοι. Στη χώρα μας, αναλογικά, τα πήγαμε πάρα πολύ καλά σε σχέση με άλλες χώρες. Και εκείνο που έχει σημασία στο τέλος της ημέρας είναι να μην έχουμε πολλούς θανάτους. Όσο αφορά το AstraZeneca, νομίζω ήμουν και από τους πρώτους γιατρούς που βγήκα και είπα ότι πρέπει να το περιορίσουμε σε κόσμο άνω των 55 ετών. Και αφού υπάρχουν και οι επιλογές των άλλων εμβολίων, να χρησιμοποιήσουμε τα άλλα εμβόλια για τους νεαρότερους ηλικιακά, που έχουν και το περισσότερο ρίσκο θρόμβωσης. Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε ότι κάπου διέβασα ψες μια είδηση ότι ένα γερμανικό χημείο ίσως βρήκε τη σύνδεση πώς δημιουργούνται οι θρομβώσεις μαζί με το AstraZeneca και ότι μπορούν να το φτιάξουν, ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα μελλοντικό με το AstraZeneca. Αυτό θα δείξει με τις επόμενες εβδομάδες αν είναι εφικτό. Τώρα, όσον αφορά τις ανησυχίες των πολιτών, τι μήνυμα έχετε να τους δώσετε για αυτούς κυρίως που έχουν εμβολιαστεί με την πρώτη δόση του εμβολίου της AstraZeneca και πλησιάζει η ημερομηνία που θα βάλουν και τη δεύτερη τους δόση? Κοιτάξτε, επειδή παρακολουθώ τι γίνεται στο εξωτερικό, σε ορισμένες χώρες, σε κάποιες περιπτώσεις έχουν δώσει διαφορετικό εμβόλιο σε δεύτερη φάση και είναι κάτι το οποίο είχε μελετηθεί. Ως επιτοπλίστο, οι πολίτες δεν θα πρέπει να ανησυχούν. Τα ποσοστά είναι λίγα, αλλά υπάρχουν σημάδια και τρόπους να γίνουν η πρόληψη γι' αυτό. Υπάρχει και σχετικό άρθρο επί του θέματος και σημάδια. Και νομίζω αξίζει να τα αναρτήσουμε αυτά σε κάποια φάση για να ξέρει και ο κόσμος τι να περιμένει και τι συμπτωματολογία να περιμένει σε τέτοια περίπτωση. Τώρα είναι απόφαση του Υπουργείου Υγείας πώς θα προχωρήσει με αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ αντιλαμβάνομαι την ανησυχία, αντιλαμβάνομαι τις πιθανότητες και θα μιλήσω ως γιατρός. Εγώ πιστεύω ότι οι πρώτες περιστάσεις είτε θα ήταν πιο σοφό να μην κάνουν το δεύτερο εμβόλιο ή να τους δοθεί η ευκαιρία για κάποιο άλλο εμβόλιο. Φτάνει να μελετηθούν τα δεδομένα από την επιδημιολογική ομάδα και να αποφασίσει η ομάδα. Μάλιστα. Είστε ογκολόγος, θέλουμε να ακούμε ευχάριστα νέα από αυτόν τον τομέα. Υπάρχει έτσι κάτι που θέλετε να γνωρίζουμε?
Έρχονται εξελίξεις στην ογκολογία με καινούρια φάρμακα και υπάρχει και η σχετική ομάδα που θα χρησιμοποιήσει την ίδια τεχνολογία με το mRNA για κάποια εμβόλια εναντίον του καρκίνου. Επομένως, το μέλλον θα είναι πολύ καλύτερο. Άρα αναμένουμε και κάποια εξέλιξη με την θεραπεία του καρκίνου και το mRNA. Φυσικά, ναι, στα επόμενα χρόνια. Μάλιστα, πολύ αισιόδοξο αυτό το μήνυμα. Τώρα, κύριε Άστρα, είμαστε μόλις 3 μέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές. Ήταν μια μακρά και έντονη προεκλογική περίοδος. Τι σας άφησε? Ανάμειχτα συναισθήματα. Ήταν μια περίεργη προεκλογική, γιατί όπως γνωρίζετε, λόγω της πανδημίας και των περιορισμών δεν ήταν όπως τις άλλες. Πολλοί από εμάς καταφύγαμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πούμε τις θέσεις μας. Πολλές φορές μπαίναμε σε συζητήσεις με κόσμο, υπήρχαν και πολλές αντιπαραθέσεις. Σε γενικές γραμμές ήταν ένα όμορφο ταξίδι, κουραστικό, αλλά όμορφο. Θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα προς τους πολίτες ως υποψήφιος? Θα ήθελα να πω στον κόσμο να πάει να ψηφίσει. Η ψήφος για μένα είναι ιερή και πιστεύω ότι είναι η φωνή του λαού και η φωνή του λαού πρέπει να ακουστεί. Με την απόφαση κάποιοι να απέχουν ή να κάτσουν στον καναπέ και να μην κάνουν τίποτε, δεν θα αλλάξει τίποτα στη χώρα. Αν θέλουμε αλλαγή, πηγαίνετε να ψηφίσετε. Τώρα, σήμερα, να σας πω λίγο πίσω στα της πανδημίας, περιμένουμε και νέες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υγείας, όπως είπαμε και στην αρχή. Εσείς, ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε για την πανδημία στους πολίτες? Να είναι αισιόδοξοι, να συνεχίσουμε να προσέχουμε. Δεν έχουμε βγει τελείως από την πανδημία. Να είμαστε θετικοί και να συνεχίσουμε να έχουμε τις ατομικές προστασίες και να σεβόμαστε ο καθένας την επιλογή του άλλου, είτε εμβολιαστεί είτε όχι. Μάλιστα. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο πριν σας αποδεσμεύσω, κύριε Άστρα? Ελπίζω μετά τις εκλογές όλοι μαζί, είτε αυτοί που θα εκλεγούν είτε όχι, να έχουν γνώμονα τον άνθρωπο και να φτιάξουμε αυτή τη φορά μια Κύπρο πραγματικά καλύτερη. Εμείς θα σας ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλό αγώνα σε αυτές τις 3 μέρες που απομένουν μέχρι τις βουλευτικές εκλογές. Καλό υπόλοιπο, κύριε Άστρα. Καλό υπόλοιπο. Ευχαριστώ.